Coach, συγχαρητήρια για την νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Πώς το είδατε εσείς? Όπως ακριβώς το είδατε και εσείς. Δύο πολύ καλές ομάδες φέτος, μαζί με την Αούση 3. Χωρίς να υποτιμήσω τις υπόλοιπες. Καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Βαθμολογικά ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Τώρα είμαστε μόνοι πρώτοι, έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια μπροστά μας μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Απέναντι στην πρωτήτερη ομάδα. Έχοντας ένα εκπληκτικό hold good σήμερα, προσπαθούσαμε να το σταματήσουμε με διάφορα τρίκ. Δεν τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε στην τελευταία άμυνα. Όμως δεν πάει, έχει βάλει 39 πόντους στο παιδί. Πολλά συγχαρητήρια. Όπως και συγχαρητήρια στην ομάδα μου, που για ένα ακόμα παιχνίδι εδώ στην έδρα μας είναι ένα από τα μότο που έχουμε στην ομάδα. Τα quotes ότι never quit the game, whatever happened. Και αυτό κάναμε και σήμερα. 11 πόντους πίσω, 9, 11, 10. Βρήκαμε τις λύσεις στην άμυνα. Ηρεμήσαμε στην επίθεση. Καταφέραμε και προσαρμοστήκαμε στην άμυνα της ΑΕΚ, μία που έπαιζε ζώνη, μία που έπαιζε του μεν και προσπαθούσαν να αλλάξουν όλα τα screen. Βρήκαμε κάποια τρίκ και εμείς και πέτυχαν, μπορούσαν να μην είχαν πετύχει, να είχαμε χάσει το παιχνίδι. Αυτό τίποτα παραπάνω. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Υπάρχει διακοπή για την εθνική ομάδα. Θα έλεγα είναι ευκαιρία για εμάς να ξεκουραστούμε, αλλά τα περισσότερα παιδιά θα πάνε στην εθνική ομάδα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι τεράστια τιμή για το σύλλογο και για τους ίδιους να αντιπροσωπεύουν τη χώρα τους. Όσοι είμαστε, θα δουλέψουμε, θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια τώρα με την ανόρθωση, ένα για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο. Η σεζόν τώρα είναι. Ό,τι και να λέμε, η σεζόν τώρα είναι. Αυτές είναι οι ομάδες, αυτά είναι τα παιχνίδια. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε υγιείς, τα παιδιά να συνεχίσουν να δουλεύουν όπως το κάνουν. Να πιστεύουν στους εαυτούς τους περισσότερο από ό,τι πιστεύω εγώ σε αυτούς. Κάθε φορά θα παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα. Κάποιες φορές θα κερδίσουμε, κάποιες φορές θα χάνουμε. Όμως δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Τα παιδιά έδωσαν την ψυχή τους σήμερα και αυτοί που παίξαν και αυτοί που δεν παίξαν. Πιστεύανε στον εαυτό τους, πιστεύανε στα σουτ που κάνουν. Ο JJ έβαλε το πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς και ισοφάρισε το παιχνίδι. Μετά βγάλαμε την άμυνα. Ξέρεις, είναι αλυσίδα το ένα μετά το άλλο. Και πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την προσπάθεια που έκανε σήμερα. Πιο πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Και συνεχίζουμε να κοιτάμε την συνέχεια τη μετέπειτα πορεία του προγράμματος. Έχω μια ερώτηση την οποία θέλω να σας κάνω. Το γεγονός ότι ο Μπράουν βγήκε από το παιχνίδι, τραυματίστηκε, άλλαξε στο θετικό ή στο αρνητικό τη συμπεριφορά της ομάδας σας? Της ΑΕΚ. Προφανώς την άλλαξε. Γιατί γενικώς οι εκφράσεις των επιθέσεων της ΑΕΚ είναι οι δύο συγκεκριμένοι, ο Μπράουν και ο Χόλισγουντ. Βγήκε ο Μπράουν και ο Χόλισγουντ ήταν αυτός που έπαιζε ένα εναντίον ενός. Εμείς κάναμε κάποια λάθη τα οποία ήταν ανόητα. Δηλαδή, ένα φάουλ που έκανα εδώ, ο Τζέτζε, δώσαμε δύο βολές, τέσσερις φορές, έξι πόντους θυμάμαι από εδώ στο δικό μας το καλάθι, χωρίς κάποιος να του σταματήσει. Πραγματάκια μικρά τα οποία θέλουν επανάληψη. Ο Τζέιντζε είναι καινούριο στην ομάδα μέχρι να μπει στην τη φιλοσοφία της πώς παίζουμε αμυντικά, ομαδικά. Χωρίς αυτό να υποτιμάει αυτό που έκανε η ομάδα. Εμείς ξέραμε ότι η ΑΕΚ δηλαδή δεν μπορεί να αναιρέσει στους υπόλοιπους. Δηλαδή ο Σιμιτζής έβαλε δύο τρίποντα από τα 9 μέτρα στο τέλος του χρόνου κρεμασμένος. Είναι δουλειά του. Τι να πει στους δικούς μου, ότι γιατί έβαλε τους από εκεί. Ήταν με άμυνα πολύ δύσκολο σουτ. Δεν μπορεί να αναιρέσει στους υπόλοιπους. Ο Ιάκωβος, ο Αντρέας, ο Σιμιτζής, ο Τζέσι, δηλαδή δεν έχω λόγια για τον Τζέσι έτσι. Είναι ομάδα, είναι παιδιά τα οποία αποτελούν ένα πολύ καλό σύνολο. Είναι μαζί 2-3 χρόνια. Ξέρουν ένα τον άλλον. Και αυτό κάνει αυτόματα τη δουλειά της αντίπαλης ομάδας σε πολύ πιο δύσκολη. Όμως εμείς καταφέραμε και βρήκαμε τις λύσεις στο να αντιμετωπίσουμε το Χόλσμπουργκ στη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.